Καλησπέρα, είμαι Άγγελος ένα βίντεο. Ήρθε η ώρα για το βίντεο που όλοι περιμένατε. Το πιο special βιντεάκι που γυρίσει ποτέ σε αυτό το κανάλι. Και τι είναι, επειδή εγώ ξέρετε δεν το έχω πολύ με τα ονόματα το βίντεο, αυτό θα ονομαστεί The Most Special Video Ever. Ή με Most Special Video on my channel. Πείτε όπως θέλετε. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα ότι το short που ανέβηκε μαζί με αυτό που ανέβηκε σήμερα, αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα, αλλά το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, το οποίο λεγόταν Let's Relax in Athens Vlog Part 15, ή αλλιώς σας αρρώσπιστε ένα μέρος, επεισόδιο μέρος, που το προσθέτετε μέρος 15, όπου εκεί σας ανακοίνωσα το βίντεο που γυρίζω σήμερα, αυτό βλέπετε τώρα. Λοιπόν, τι είναι? Έχει σχολήσει μέχρι τώρα σε αυτό το κανάλι από την αρχή που ξεκίνησα όλο μου το σπίτι, αλλά έκτας από ένα σημείο, ένα μέρος δεν σας έχω δείξει. Και ποιο είναι αυτό? Το μπάνιο μου. Τότε μου πεις, Άγγελε, θα κάνεις ένα room tour, θα κάνεις ένα με μπάνιο, με bath tour? Όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν μου ξανακάνει. Και πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί φοράω μαγιό. Για να σα πω και το βαριάτικο εδώ πέρα, μαγιό, καραμπαλίκια και τέτοια. Το φοράω πρώτον για να μην φαίνονται τα καραμπαλίκια μου, τα μπαλάκια μου ή τα παράκια μου ή το πουλάκι μου ή ό,τι άλλο θέλετε. Δεν το βγάλω όταν πάω μέσα στο μπάνιο, γιατί μπορεί περισσότερο να καταλάβετε τι θα κάνουμε στο βίντεο. Θα κάνουμε μπάνιο. Έτσι κι αλλιώ συγχωρείτε και στι παραλίε που με κάνει μέχρι τώρα με το μαγιό, που κάνουμε τη σειρά Let's Play Records, η οποία συνεχίζεται φέτος το καλοκαίρι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κάτι το οποίο με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Λοιπόν, και επιστήτως ξέρετε, σας έχω πει και στα βίντεο, ότι κυρίως εγώ κάνω μπάνιο με μουσική. Αλλά τώρα θα μου πείτε πώς θα κάνεις μπάνιο με μουσική αφού την κάμερά σου και το που γυρίζεις τα βίντεο σου είναι καταλημμένη με το βίντεο. Έχω βάλει μέσα στο μπάνιο, να μην χάσουμε χρόνο, τον υπολογιστή μου. Και τώρα έχω φορτώσει δύο τραγουδάκια. Θα σας δείξω τώρα από μέσα ποια είναι, ποια έχω επιλέξει αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά. Για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και όλοι θα καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα βάλω την ίδια μπλούζα. Γιατί. Για να. Λοιπόν, είτε. Κλείνουμε την πόρτα για να μην έχουμε τίποτα ενοχλήσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πετσέτα μου. Τώρα τι να την κάνω? Θα τη βάλω εδώ για λίγο μέχρι να τελειώσω το μπάνιο. Ελπίζω να μην πέσει από εκεί. Λοιπόν, βάζω και τα ξύδια, τις όδες και τις σαπουάν και τα καθαριστικά που τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τώρα μου πείτε γιατί περίμενες τόσο καιρό για να κάνεις το βίντεο, τι άλλαξε, τι έπαθες. Το περίμενα τόσο καιρό για να το κάνουμε τώρα που λείπουν όλοι. Γιατί αν ήταν η οικογένειά μου εδώ και με έβλεπα να κάνω αυτά τα καγιουζιλίκια, δεν θα συμφωνούσαν και θα έλεγαν να μην το κάνεις καν. Αλλά έτσι καλύτερα, φίλε. Θα βάλω και το καπέλο μου να μην φαίνεται. Γιατί το κούρεμά μου είναι για κλωτσιές και δεν θέλω να το δείτε πως είναι το κούρεμά μου χάλια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, έχω φέρει και τον υπολογιστή μέσα εδώ, έτσι και στο στόλισα πριν. Και ας βάλουμε ένα έτσι κακοτράγουδο, όπως θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, μισό. Έτσι να το πιάσω, για να το υπολογίσω σωστά. Βάζω τον υπολογιστή εδώ στην. Σιωπή, μισό, γιατί βλέπετε το πρόσωπό μου, βλέπετε τη μούρη μου, καθίστε να μην τη βλέπετε. Γιατί το κούρεμα δεν είναι και το καλύτερο. Γενικά η μητέρα μου το έχει με το κούρεμα, γιατί εκείνη με κουρεύει τα τελευταία δύο χρόνια. Επαγγελματικό κούρεμα και καλά. SES. Αλλιώς που λέγεται No Copyright Sounds. Βάζουμε ένα κακό τραγούδο. Το κρουν.
Τι να βάλουμε, έχω βάλει και το χιμίτσου, το αγαπημένο μου τραγουδάκι. Βέβαια τώρα θα μπορούσα να το αλλάξω κατευθείαν, να το βάλω μέσα από το Google και όχι να κάνω τα νούμερα. Λοιπόν, μισό, να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Γιατί, τώρα βέβαια χάνουμε χρόνο με αυτά που κάνουμε. Κάτσε, γιατί δεν βλέπω και καλά, έχω θέμα με τα μάτια μου. Κάτσε, γιατί έχω... Κάτσε, να βάλω λίγο... Κάτσε, μισό... Να βάλω το crude, το NCS, ήλιος NCSign, πείτε πως θέλετε. Ή να βάλω ένα άλλο, γιατί έχω βάλει απ' έξω και το Himitsu που είναι το Adventures που έχει ακούσει και πολλές φορές στα βίντεο μου. Αν και το Himitsu είναι και no copyright sounds που σημαίνει ότι έχει copyright και που και εγώ δεν έχω ασχέσει με το copyright γιατί έχουν φάει μερικά βίντεο μου κατέβασμα. Θέλω να πεις ότι δεν μπορείς να μπες γυμνός, γιατί εάν μπω γυμνός, το YouTube θα κατεβάσει το βίντεο μου και θα θεωρείς ακατέλληλο για ανήλικους. Χάρη που δεν το θέλω. Δεν μου ξαναγίνει ποτέ στο κανάλι, μόνο ένα βίντεο μου ένα παλιότερο έχει φάει περιορισμό, γιατί είχα αναφέρει κατάλληλες λέξεις, τύπου είναι ένα παλιό βίντεο, είναι από 2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, θα βάλουμε, ποιο να βάλω ρε φίλε τώρα, έχω κολλήσει. Για αυτή την υπολογιστή θα τον βάλω πάνω στη λεκάνη για να κοιτώνα μέσα να κάνω μπάνιο γιατί θα πέσει πάνω νερά και θα διαλυθεί. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα άλλο τραγούδι, ένα άλλο έτσι, όπως από κάτω εγώ, Καγκουροτάγουδα. Που είναι και μεγαλύτερο αυτή η τραγούδα. Electro Light Symbolic. Ξεκινάμε. Ευτυχώς. Αυτά τα τραγούδια δεν τρώνε next of the claim, οπότε δεν έχουμε χάσει τα θέματα που είχαμε και παλιότερα με τα τραγούδια. Ω, καίγομαι. Αμά τα ουράκι αυτό. Δεν ξέρω να μιλήσω, άκουγα κάτι να μιλάει από έξω. Τι διάολο, μου χαρίζει, πάλι. Εν μεταξύ, πάλι κιλά τα φάρμακα. Μεγάλο, πάλι κιλά.
Λοιπόν, κάτσε για να κάνουμε εδώ ένα καρυμπιδουλίκι. Να... Έχω... Δεν περίμενε λίγο. Τι υπέστη να βρείτε από πίσω. Άρα μου, το άφησα να πέσει μόνο σου. Α, είναι από το playlist που έχω φτιάξει. Με τα ούτια που μου αρέσουν. Είδες, δεν το υπολόγισα. Να το έχω σκεφτεί, δεν είναι. Α, ωραία, τότε ας βάλουμε το χιμίτσου. Το προηγούμενο τραγουδάκι το ακούσαμε. Και τώρα ας βάλουμε αυτό. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Λοιπόν, τώρα ας βάλουμε λίγο σαπουάν. Το κατέλο πάλι είναι μέσα από αν πάντα. Βάζουν εδώ και στην κυλούπα, κυλίτσα. Πάντα τα βγαίνουν έξω φορά ακουστικά, μέσα λαμπερά ακουστικά. Δεν βλέπουν εγώ κόσμο στην κυλίτσα μου και μην το βουλιάζουν και λένε τι κάνει αυτός έξω. Και πάει λέω σας. Το χιμίτσι είναι αν είχα ίντρο στο κανάλι θα βάζει αυτό το τραγούδι. Ή το Shine, το Ρασίες επίσης του Ρασίες τραγούδι. Το Shine. Το Spectre. Το μόνο να πω, αν γίνεται να μου το κάνουμε, οπότε το βάλουμε. Βάζουμε εδώ. Εντάξει, μην το κοιτάει πολύ καταλητικά. Να βάλω το προηγούμενο, να κάνω λίγο ποικιλία. Ωραία.
Ωραία, βάλω το παρηγούμενο. Λοιπόν, ελπίζω να μην πατήσει από μόνο γιατί έχουν κάνει κάτι νούμερα μερικέ φορέ από του υπολογιστέ. Γιατί είναι και παλιό, είναι και λίγο ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, μάγκε, εντάξει, τα είπα και προηγουμένω. Έχω πάρει ακυλάκια με τα φάρμακα που παίρνω για το θέμα που έχω. Τώρα δεν λέω τι ακριβώ, για να μην έχουμε τίποτα θέματα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί τώρα αυτό είναι ακατάλληλο για ανήλικου. Γιατί και για να μην έχουμε τίποτα θέματα με το YouTube, με τι πολιτικέ που έχει το YouTube. Και έχω λοιπόν τα θέματα στο μέλλον. Λοιπόν, έβαλα το μαγιό και τώρα στην ουσία είμαι γυμνός. Τελείως, naked. Αλλά εντάξει, εσείς δεν το βλέπετε, γιατί φοράω. Γιατί έχω την πετσέτα από πάνω για λόγους προστασίας. Λοιπόν, ας να βάλω και το καπελάκι για να μην βλέπετε το αθλιοφούρεμα. Ας να χρυφτώ. Σε μισό. Βλέπετε, γιατί βλέπετε μερικές φορές και κάνω κάτι ματάκια από εκεί που. Εντάξει, καλά πήγε αυτό το βίντεο. Το βίντεο είχα όριστη θέση γι' αυτό και τελικά βγήκε μια χαρά. Αξιοπρεπέστα το βιντεάκι. Και πάντα τηρώ τα προσχήματα. Για να μην έχουμε τίποτα θέματα με άλλα άτομα που μπορεί να βρουν το υλικό αυτό προσβλητικό, αλλά αφήνει να μην κάνει τίποτα άσχημο με ένα μπάνιο κάνει. Με μαγειό. Αλλιώ θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο προσβλητικό και να θέλει προσοχή και πολλά views, θα μπορούσε να το κάνει χωρί μαγειό και να φαίνεται τα καλαμπαλίκια σου. Με το ρόλο εσύ θα βασιλιστώ βραδιάτικο του πέρα καλαμπαλίκια και μαγειό και τέτοια. Naked. Ναι, και είναι στα αγγλικά λέξη γυμνός. Δεν ήθελα. Δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος να το ξέρω. Το ξέρω για μόνος μου. Ότι δεν θέλω να κάνω μπάνιο γυμνός και να φαίνεται στην κάμερα. Είναι σαν να αποκαλώ τους άλλους και να λένε δείτε εδώ πως είμαι. Ποιο δεν είμαι τέτοιος τύπος, το ξέρετε. Ποτέ δεν ήμουν και ποτέ δεν θα είμαι. Και αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Παιδιά, εγώ δεν έχω ανάγκη προσοχή. Αυτή η ζωή που ζω τώρα, μια φυσιολογική ζωή, είναι ό,τι πρέπει. Έτσι κι αλλιώς στο YouTube δεν απαιτώ από εσάς να δείτε τα βίντεό μου. Έτσι κι αλλιώς σας είπα και σε προηγούμενο βίντεο ότι μπορεί κάποιος να κάνει subscribe στο κανάλι μου, έτσι υποστήριξη, και να μην δει ποτέ τα βίντεό μου. Για να πει, ας τα δω μια φορά στην αναχρονοπική. Στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια. Οπότε δεν έχω ανάγκη για προσοχή. Εντάξει, αν έκανα ένα βίντεο γυμνός, θα πάρα πολύ προσοχή. Τι θα έλεγε, τι κάνει αυτός ο τρελός που είναι σε βίντεο του που θα τον δει χιλιάδες κόσμος, θα είναι γυμνός. Ευτυχώς όμως δεν το βλέπετε, δεν είδατε το μπαλάκι του πινκ πονγκ του baseball. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για το
Για το πιο απλό κομμάτι ever. Η στιγμή που θα βάλω τα ρούχα μου, τα εσείς εδώ δεν με βλέπετε, γιατί γιατί με το γυαλί δεν βλέπω καλά. Εσείς δεν βλέπετε κάτι. Στην ουσία είναι πίσω από την κάμερα. Τώρα θα βάλω το βρακί και θα... Τώρα το βάζω, έλα. Βάλτο, βάλτο. Το έβαλα. Τώρα βάλω και την πιτζάμα. Ναι, εσείς δεν με βλέπετε. Μισό, έλα. Ολόν, μην φύγετε εσείς, μείνετε εκεί που είστε, δεν έχετε... Άρα, έτσι έχετε από μόνο του. Ναι, ο υπολογιστής μου έχει σαρέψει. Τόσα χρόνια που το λειτουργώ. Λογικό είναι και με έναν άτομο σαν εμένα. Που εγώ τη πιάνω στα χέρια μου το διαλύω σε δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να ονομαστεί the most special video ever, αλλά και το αυριανό βιντεάκι θα είναι special. Διότι στο αυριανό βιντεάκι θα καθαρίσουμε τη χωματερή. Τώρα γιατί είναι σχηματικά, δεν τρέχει πολύ με τα λογοπαίγνια και τις ατάκες και τα γενικές μισατάκες. Οπότε είναι σχηματικά με την ίδια χωματερή, ενώ το γραφείο μου. Στο οποίο θα το δείξει πως είναι. Λοιπόν, έβαλα εδώ πιτζάμες για να μην βλέπετε τα ευαίσθητα σημεία. Λοιπόν, βγαίνουμε. Βάζουμε εδώ την πραγμάτια. Ο φωτιά σύστηματα να παίζεις. Λοιπόν, και τώρα μια άλλη αποστολή που έχουμε που λογικά θα τη φέρουμε πέρα εύκολα είναι είναι κάτι που το κάνω τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Και αυτό είναι να αλλάξω πετσέτα. Την πρώτη εβδομάδα, την πρώτη μέρα που κάνω μπάνιο, αλλάζω πετσέτα. Α, δείτε και το άλλο μπάνιο που έχουμε, το δεύτερο, που μέχρι από το 2005 μέχρι το 2016 που έκανα μπάνιο με τον πατέρα μου, που ακόμα δεν έκανα μόνος μου, όπως κάνω τα τελευταία 7-8 χρόνια που κάνω μόνος μου εδώ, σε αυτό το μπάνιο που είναι μικρό και πολύ δύσκολο να κινηθείς, ενώ αν είχα ένα στο άλλο, ήταν πιο εύκολο να κάνω και το βίντεο και θα βγαίνει και πολύ πιο όμορφο. Αλλά επέλεξα να το κάνω σε αυτό το μπάνιο. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, νομίζω παιδιά είμαι ικανοποιημένη από το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει, θα ανέβει σήμερα μαζί με το βίντεο short που ανέβασα πάνω σε αυτό το θέμα. Στην ουσία ένα βίντεο short που ανακοινώνω την παρουσία αυτού του βίντεο, αυτού που γύρισα τώρα δηλαδή. Εντάξει, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το βλέπετε συνέχεια από ένα κανάλι στο YouTube, ειδικά ένα κανάλι στο δικό μου. Ένα κανάλι στο δικό μου δεν έχει αναγκαία προσοχή. Εγώ τουλάχιστον δεν επιδιώκω ούτε διασημότητα, ούτε φήμη, ούτε προσοχή, ούτε τίποτα. Απλά είπα να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το βλέπετε συχνά από ένα κανάλι στο YouTube και ένα κανάλι στο δικό μου. Ελπίζω, επειδή σε κάποιο σημείο μέσα στο βίντεο φάνηκαν κατά παιδιά μου, εντάξει είμαστε τώρα, λίγο προς το τέλος εκεί που έβγαλα την πετσέτα, αλλά ευτυχώς δεν το είδατε όλο, είδατε μόνο από την κοιλιά και μετά, από την κοιλιά και πάνω. Εσύ τώρα που είπε κοιλιά, έχω πάλι κοιλάκια. Τα φάρμακα, γιατί αυτά τα πράγματα παίρνουν τα αντιψυχωτικά, σε να βάζουν πολύ το κιλό. Γιατί αν είσαι ανορεξικός, που έχει νευρική ανορεξία ή βουλιμία νευρόσα, παίρνει αυτά τα πράγματα και παίρνει κιλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε. Το πιο σημαντικό βιντεάκι ever στο κανάλι μου θα ανεβεί σήμερα κιόλα. Οπότε να το περιμένετε με ανυπομονησία όπω το περιμένω κι εγώ. Οπότε, παιδιά,
Αυτό ήταν ο ντάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε με το τέλος που ακολουθήσατε. Ελπίζω να σας αρέσει. Ό,τι απόλαυσα όσο δεν πάει. Στην ουσία αυτό το βίντεο θα μπορούσα να το κάνω αν ήμουν με άλλα άτομα μέσα στο σπίτι και να βλέπουν για να πούνε τι κάνεις εκεί η καραγκιόζη. Ζήσεις το τώρα, παίρνετε τα γαλαβαλίκια σου. Έκανα ό,τι προσπάθεια γινόταν να μην φανούν στο βίντεο. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε. Ένα διαφορετικό βιντεάκι αυτή τη φορά. Όχι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Να μην είναι και μονότονο όλη αυτή τη διαδικασία. Από εδώ πέρα και τον υπολογιστή μας. Που για πρώτη φορά ever έκανα μπάνιο με υπολογιστή. Ποτέ δεν είχα βάλει μέσα στο μπάνιο γιατί έχω το κινητό. Αλλά σας είπα ποιος ήταν ο λόγος. Ότι δεν έχω το κινητό για να βάζω τη μουσική και να ακούω. Τώρα πλέον, τόσα χρόνια που το κάνω, δεν μπορώ να, ακούσω, δεν μπορώ να κάνω μπανιά να ακούω μουσική ταυτόχρονα. Οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το νουνάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Θα είναι και αυτό πολύ special. Οπότε, αυτά, γεια σας.